Πάμε, μονή οδηγητρίας. Καλό σας απόγευμα από την Ιερά Μονή Οδηγητρίας, ένα μοναστήρι που θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης. Δίπλα μου έχω τον πατέρα Παρθένιο, είναι ο ηγούμενος της Μονής. Καλώς σας βρήκαμε. Το όνομα της Μονής από πού προκύπτει? Η Παναγία Οδηγήτρια είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου, οι Μονές Οδηγήτριας. Ξεκινάει από το τύπο της εικόνας της οδηγήτριας που μας οδηγεί. Η Παναγία κρατάει το Χριστό και μας δείχνει το Χριστό, δηλαδή μας οδηγεί στο Χριστό. Δηλαδή μία από τα πολλά προσωνύμια της Παναγίας είναι οδηγήτρια, επειδή μας οδηγεί στο Χριστό που είναι ο σωτήρας μας. Εδώ η Μονή μας έχει την ιδιαιτερότητα να έχει το όνομα από το ότι η Παναγία οδήγησε κάποια αρχόντισσα να αναστηλώσει το μοναστήρι που ήταν κατεστραμμένο. Είχε καταστραφεί από τους Αρακινούς, τους πειρατές, και το 14ο αιώνα η Παναγία οδήγησε αρχόντισσα η οποία διέθεσε την περιουσία της, έφτιαξε το μοναστήρι, έγινε μοναχή, ονομάστηκε Μάρθα Μοναχή και έτσι από τότε ονομάστηκε Παναγία Οδηγήτρια. Σήμερα στο μοναστήρι ζουν 7 μοναχοί. Και εκτός από την εκκλησία, το μοναστήρι, έχουμε και τον πύργο Ξοπατέρα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Ένα σημείο κατά τεθέν για την περιοχή, καθώς από εδώ μπορούσαν να δουν τους πειρατές και τους εχθρούς, αν έφταναν στην περιοχή. Βεβαίως. Η Μονή μας έχει σαν επίκεντρο το ναό. Ο ναός είναι το κέντρο του μοναστηριού, που είναι η λατρεία του Θεού. Οπωσδήποτε είναι πολύ παλιός ναός, με τοιχογραφίες, με παλιές εικόνες, με Άγια Λείψανα. Μετά δίπλα στο άκρο της Μονής είναι ο πύργος του Πατέρα. Είναι ένα φρούριο το οποίο είχε φτιαχτεί από την πρώτη χιλιετία, μετά βέβαια αναστηλώθηκε 14ο αιώνα, και ήταν ο χώρος που προφυλασσόταν οι μοναχοί και οι αυτοί που μέναν στο μοναστήρι από τις επιδρομές των πειρατών. Ήταν παρατηρητήριο, όπως ακριβώς είπατε, από εκεί έβλεπαν αν ερχόταν κάποιος εχθρός για να φυλαχτούν. Και επίσης υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο. Τι μπορεί κάποιος να δει? Είναι και αντικείμενα τα οποία είχατε βρει εσείς στη Μονή, σας τα έχουν φέρει άνθρωποι από την περιοχή? Ναι, ακριβώς. Το Λαογραφικό Μουσείο είναι ο χώρος που ήταν το παλιό ελαιουργείο της Μονής και ο φούρνος. Και υπήρχαν τα εργαλεία τα οποία από τότε λειτουργούσαν κανονικά. Μέχρι από 40-50 χρόνια λειτουργούσαν αυτά κανονικά. Μας έφεραν και κάποια εργαλεία, κάποια πράγματα πιστή που έρχονται και εμπλουτίσαν έτσι το λαογραφικό αυτό μουσείο. Έτσι έχει αρκετά πράγματα τα οποία μας θυμίζουν αυτή την παλιά εποχή, για να βλέπουν ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι μέσα σε αυτή τη βιομηχανική περίοδο, που αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο βοτανόκηπος που έχετε δημιουργήσει με τους μοναχούς, καθώς ασχολείστε έτσι με τη φύση και έχετε ένα ξεχωριστό χώρο που μπορείτε και εργάζεστε κάποιες ώρες της ημέρας εκεί. Ναι, σωστά. Τα μοναστήρια που είναι κοντά στη φύση, οπωσδήποτε υπάρχει μια παράδοση να ασχολούνται με τα βότανα. Τα βότανα είναι το φαρμακείο του Θεού. Και εμείς στη Μονή μας ιδιαίτερα ασχολούμαστε πολλά χρόνια, φτιάχνουμε διάφορα φαρμακευτικά πράγματα από το βότανα, μια κεραλιφή, φάμε βότανα βάματα τα οποία είναι πολύ καλά για διάφορες ασθένειες, με θυμάρι, με φασκόμηλο, με διάφορα άλλα βότανα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ, είναι φάρμακα φυσικά της φύσης. Πατέρα Παρθένιε, μιας και οι εκκλησίες είναι πλέον προσβάσιμες στους πιστούς, μπορούν να μπουν, να προσκυνήσουν, να ακούσουν την λειτουργία. Και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, υπάρχει κόσμος ο οποίος επισκέφτεται σε καθημερινή βάση για τον λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολύ προσέλευση, πολλούς πιστούς και Έλληνες και ξένους τουρίστες. Τελευταία με την κρίση αυτή με τον κορονοϊό υπήρξε μια κάμψη. Τώρα βέβαια επανερχόμαστε κανονικά σιγά σιγά, έχουμε προσέλευση πολλών πιστών και στην εκκλησία, στις λειτουργίες και ξένων τουριστών οι οποίοι έρχονται να επισκεφτούν εδώ την περιοχή και περνάνε από το μοναστήρι και πηγαίνουν στα γύρω αξιοθέατα μέρη, ιδιαίτερα στο Άγιο Φάραγγο. Επομένως, όχι μόνο τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, το επιλέγουν σαν προορισμό, γιατί έχει αρκετές επιλογές για κάποιον ο οποίος θα βρεθεί στην περιοχή το μοναστήρι να δει και να κάνει. Ναι, βεβαίως, σωστά. Κυρίως το Σαββατοκύριακο που είναι και η μέρα αργίας, έχουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες. Αλλά και σε καθημερινή βάση υπάρχουν άνθρωποι και Έλληνες προσκυνητές και ξένοι τουρίστες οι οποίοι περνάνε από το μοναστήρι, το επισκέπτονται και κάνουν έτσι μια μικρή εκδρομή, προσκυνηματική εκδρομή και βλέπουν εδώ τα γύρω μέρη που είναι πολύ αξιοθέατα, όπως είπατε, και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Είδατε ότι ο κόσμος μετά την πανδημία και αφού άνοιξαν οι εκκλησίες ήρθε πιο κοντά στη θρησκεία, στον Θεό. Είδατε εσείς διαφορά στον τρόπο που προσεγγίζουν πλέον τον θρησκευτικό τουρισμό, αλλά και όχι μόνο. Πράγματι, η πανδημία έφερε έτσι μια ανακατάταξη πολλών πραγμάτων στην κοινωνία μας μέσα και στην Εκκλησία. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχει μια αναθέρμανση της πίστης, διότι με την πανδημία καταλάβαμε τη μικρότητά μας, πόσο ανάγκη έχουμε τη βοήθεια του Θεού και έτσι πολλοί άνθρωποι πιστεύω θα έχουμε περισσότερη προσέλευση. Είναι ένας μαγευτικός και ευλογημένος τόπος εδώ που έχουμε βρεθεί και σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ήρθαν. Βρέθηκαν στο σημείο και βέβαια και προσκύνησαν, εννοείται. Απολαμβάνουν αυτό το μοναδικό τοπίο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πατέρα Παρθένιο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και να έχετε την ευλογία του Θεού και της Παναγίας. Που σας φιλοξενήσαμε. Η Εύη Σπανού παραμένει βέβαια στην περιοχή, συνεχίζει το ρεπορτάζ.